Ο Βαλμίρ από την Αλβανία που ζει 24 χρόνια στο Ηράκλειο, η Ναντιούσκα που έφυγε από τη Χερσόνα της Ουκρανίας ενώ έπεφταν πάνω τους οι πύραυλοι του πολέμου, η Μπέμπε που ανήκει στην κοινότητα των Ρωμά, σήμερα μαζί με το Στέλιο και το Γιάννη, γονείς και αυτοί παιδιών που φοιτούν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, το αποκαλούμενο Ανογενό, χωρίς να έχουν δώσει ραντεβού, συναντήθηκαν για να ευχηθούν από κοινού στα παιδιά τους καλή σχολική χρονιά. Το πρώτο σχολείο του Ηρακλείου, με έτος ίδρυσης το 1811, που λειτουργούσε σε άλλη τοποθεσία για κάποια χρόνια, μέχρι και σήμερα καλύπτει γειτονιές του Ηρακλείου, που η πολιτισμικότητα της πόλης είναι το κύριο στοιχείο τους. Μετανάστες και προσφυγόπουλα έχουμε ένα 30-40% από τα 102 παιδιά, Ρωμά ένα 10% και τα υπόλοιπα είναι με ελληνική καταγωγή. Έτσι και το σχολείο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, φιλοξενεί παιδιά από διαφορετικές χώρες, με άλλες παραδόσεις, άλλη θρησκεία, άλλη κουλτούρα. Όλοι όμως, μαθητές του Ανογενού Σχολείου, που χτίζουν μια όμορφη κοινότητα, όπως και οι γονείς, που σήμερα μαζί τους χάρηκαν την επιστροφή στα Θρανία. Αν ρωτήσεις κιόλας τα παιδιά, δεν θα σας πούνε τίποτα, ότι είναι από άλλη χώρα, είναι από άλλη, όλοι τα βλέπουν παιδιά. Δεν πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό να μην φέρω το παιδί μου εδώ. Ίσα-ίσα είναι ο αντικατορροπτισμός της έξω κοινωνίας. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Όπως θα έπρεπε να είναι και όπως θα τα συναντήσουν και αργότερα θέλοντας και εμείς. Η Ναντιούσκα, όπως λέει, νιώθει σαν το σπίτι της στο Ηράκλειο. Και αν δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει καθαρά, τα μάτια της και η συγκίνησή της δείχνουν την ανάγκη της να μοιραστεί ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσους έχουν βοηθήσει, για το σχολείο που φιλοξενεί το παιδί της, όπως και για την ίδια την κοινωνία του Ηρακλείου, στην οποία, όπως λέει, νιώθει ασφάλεια. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι εδώ ήσυχα και δεν βομβαρδίρουν, δεν φοβούνται κάτι. Η Μπέμπε, μετά από 9 παιδιά που μεγάλωσε, σήμερα περίμενε τα εγγόνια της που φοιτούν στο σχολείο, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη και να μαθαίνεις γράμματα για να γίνεις σωστός άνθρωπος. Να περνάνε καλή σχολική, να ακούνε τον άλλο που λέει τα καλά κουβέντες, ποιος λέει τα κακά, κάν τους από το κουβό να φύγεις. Αυτό λέω, συνέχεια πάντα από μένα αυτό είναι. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα και έδωσε ευχές ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα. What the school is embracing in terms of having children from different nationalities is the best thing that can happen in education. Inclusive education, it shows that children's rights are respected and also the societies are tolerant. And when there are diversity in schools, children learn better and they develop better as well. Στο Ανογενό σχολείο, το κουδούνι σήμερα, αν είχε φωνή, θα καλούσε τα παιδιά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, δείχνοντας ότι η μάθηση, τα γράμματα και οι κοινωνίες, αν δεν έχουν ως πηξίδα τον άνθρωπο, δεν έχουν πρόπτικη. 9 είναι δικά μου. Τα γκονάκια δεν θυμάμαι το νούμερο. Αυτό είναι. Να είστε καλή χρονιά και υγεία. Από μένα στην Μπέμπε, Θεέ μου, σαν εδώ δεν με έχουν δει τα μάτια.